Ναι, σα. Τρεις φορές. Στον Πατρό. Στον Ομπρό, στον Ψεφυγού και τον Δημοκρατή μας. Αμήν. Σκόρσα έπτυε νεκρό, θανάτο θάνατον πατήσα σκέτησε της νήμας η ζωή χαρισάμενο. Μαζί του
είχε και εγμαλό του. Ο Δαβίδ το αναφέρει και το πράγμα. Πριν συμβεί το γεγονός, το είδε να γίνεται. Και βέβαια, εγμάλωτησαν του Χριστού όσοι είχαν πει το ναι. Το ναι της αλλαγής τους. Πιο απλά, πολύ πιο απλά. Ο Απόστολος Παύλος μας το λέει σε κάθε νεκρόσιμη ακολουθία. Δεν είναι πένθυμη η νεκρόσιμη ακολουθία, λάθος. Χαρμόσυνη είναι η νεκρόσιμη ακολουθία. Μας θυμίζει τη μεγάλη μας χαρά. Όταν λέγει ότι σε ρηπή οφθαλμού θα μας αλλάξει και θα μας χαρίσει τα σώματα πνευματικά. Θα πάψουν να είναι τα σώματα υλικά, να έχουν ανάγκες και να υπόκειται σε ασθένειες και να τα κάνει αθάνατα και ένδοξα τα σώματα. Του φωνάζει είναι στην εκπρόσωπη ακολουθία και εμείς συνεπαρμένοι δεν καταλογούμε ότι πανηγυρίζει η ψυχή όταν βγαίνει από το σώμα. Γιατί την περιμένει η ζωή. Το τονίζω το πράγμα, η ζωή. Δεν είναι άλλη κουβέντα, η ζωή. Όταν πάει στα χέρια του Χριστού, όντως εισέρχεται στην αληθινή ζωή. Εγώ είμαι η αλήθεια στην ζωή. Δεν το Χριστός μας. Και αφού λοιπόν πάει στα χέρια του Χριστού μας, δεν πάει στη ζωή. Δεν είναι αυτή η χαρά. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα. Δηλαδή, το ότι είδε να ανεβαίνει τον Χριστό, να ανεβαίνει ο Χριστός στον ουρανό και να έχει μαζί του Άγια Εγμαλωσία, το ανθρώπινο γένος που είπε το ναι, σε αγαπάμε και σε λαφταράμε και σε ποθούμε και σε λυψάμε, δεχόμαστε σωτηρία. Μας πρόσφερες, δεν είχε, γιατί δεν υπήρχε κάτι από αυτό καλύτερο. Ζούμε λοιπόν στιγμές δόξας. Το ίδιο σκηνικό, ακριβώς αυτή την άνοδο, το ανέβασμα, το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Τι δε έστι ότι ανέβει? Τι σημαίνει ότι ο Χριστός ανέβηκε από τη γη στον ουρανό? Δεν σημαίνει τίποτα άλλο από ότι κατέβηκε και στα κατώτερα μέρη της γης, δηλαδή στον Άδη. Και από εκεί πήρε εγμαλό τους, αφού κατέβηκε και ανέβηκε ψηλότερα από όλους τους ουρανούς. Θα ήθελα να σταθούμε στο γεγονός αυτό της μιας και ανεπανάληψης αλήθειας, της αλλαγής μας, της αλλαγής μας. Τι κρίμα που οι άνθρωποι με αυτή την αλήθεια δεν ασχολούνται και δεν προσανατολίζονται πάνω σε αυτή την αλήθεια που μας περιμένει όλους. Θέλω
όσο μπορώ με το αδύνατο μου μυαλό και με τη λίγη δύναμη που υπάρχει στην ψυχή μου μέσα, μην ξεχνάμε ότι το ανθρώπινο στοιχείο με τις αδυναμίες είναι, για μένα μιλάω, αδύνατο. Και να περιγράψει τα απερίγραπτα είναι πάλι αδύνατο. Αλλά θα κάνω μία προσπάθεια πάνω σε αυτό. Πήρε, λέγει ο Χριστός μας, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανέβασε στο όρος του Θαβόρου. Σε αυτό το γεγονός και μόνο θα σταθούμε. Και βέβαια εν ώρα προσευχής, όχι σε κάποια άλλη στιγμή, σε ώρα προσευχής, που τα μάτια της ψυχής είναι καθαρά, και μάλιστα με την παρουσία του Χριστού, όπως ήταν εκεί πέρα οι Απόστολοι οι τρεις, και ποιος μπορεί να περιγράψει πόσο δυνατή θα ήταν η προσευχή των μαθητών του Κυρίου και των Αποστόλων, ώστε να αντέξουν να δουν ό,τι δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος. Άντεξαν δηλαδή, δεν, κυριολεκτικά δεν ένιωσαν από αυτό το θέαμα που είδαμε από όσο. Λέει και λέει γραφή, ουδής κανείς δεν ζει επάνω στη γη ώστε να μπορεί να δει τον Κύριο ή να δει τον Κύριο. Θεόν ουδής σε ώρα και εγώ. Κανείς δεν τον έχει δει με τα μάτια του. Και άλλη φορά έχουμε πει ότι ο προφήτης Δανιήλ έπεσε λιπόθυμος επί της γης με την παρουσία που του έκανε η Θεότητα. Λιπόθυμος, δεν άντεξε να τελείσει. Και οι μαθητές του Χριστού οι τρεις άντεξαν και είδαν τον Κύριο γεμάτο δόξα. Λένε οι πατέρες ότι έκαναν λίγο έτσι το παραβάν, στο λίγο το παραβάν, και έδειξε λίγο από τη θεότητά του, πολύ λίγο, μια μυχή, μια ένα μέρος πολύ μικρό της ακτίνας από τη θεότητά του, και είδαν το θέαμα το θεϊκό, γλυκάθηκε τόσο πολύ η ψυχή τους και βέβαια ζαλίστηκαν, γιατί λέει έπεσαν πριν ειδών. Πληνείς κατέπισαν όταν είδαν τον Κύριο στη μεταμόρφωση του. Επαναλαμβάνω, στη μεταμόρφωση είδαν πολύ 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 ελάχιστο μέρος από τη θεότητά του. Τόσο όσο τους παραχώρησε η Θεία Χάρις και όσο άντεχαν. Το λέει και το πάλι με το προσεάνο, το ξέρουμε. Το λέει ξεκάθαρα. Λέει, επί του όρου μετεμορφώθης Χριστέ ο Θεός και ως εχώρουν οι μαθητές του. Αυτό το ως εχώρουν σημαίνει όσο έπαιρναν οι δυνάμεις τους ψυχικές, τόσο τους φανερώσες. Το ως εχώρουν που λέει αυτό σημαίνει. Έδειξε τη δόξα του. Γιατί το ένα γεγονός της μεταμορφώσεως, ενώ θα γιορτάσουμε την ανάληψη, το αναφέρω σαν παράδειγμα. Γιατί, αδελφοί μου, το σώμα του ανθρώπινου τέτοια δόξα θα έχει όταν από τον κόσμο φύγουμε και μας καλέσει η σάρκα, η αγγελική, όπως λέει ο συνεπώς Παύλος, και αναστηθούν τα σώματα, αυτή τη δόξα πρόκειται να λάβει. Τη δόξα που είχε ο Κυριός μας και που έχει το ανθρώπινο σώμα
που πήρε από μας ο Κύριος και το ανέβασε ψηλά, όπως λέμε, στα δεξιά του Πατέρα του και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος κάθισε σε χώρο που ήταν δεξιά από τον Πατέρα. Είναι πανταχού παρόν ο Κύριος. Αλλά είναι φανέρωμα στο πόση δόξα πρόκειται να έχει το ανθρώπινο σώμα και να γεύεται όταν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, τι να πω, έτσι, οι αμαρτίες μετά τις αγωγέμαι και την πάση περιπτώσει. Αλλά θα πω κάτι που είπε ο Απόστολος Παύλος πάνω στο σημείο αυτό. Επιθυμώ, αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Άμα θα με ρωτήσετε, έχω λαχτάρα, επιθυμία μεγάλη. Να πεθάνω, αυτό το αναλύσε, αυτό σημαίνει. Και να αναλυθεί το σώμα μου στα στοιχεία από τα οποία είναι φτιαγμένα. Και αφού αναλυθεί το σώμα μου, συν Χριστώ είναι, εγώ θα είμαι μαζί με Χριστώ. Τον οποίο βέβαια Χριστώ και πριν πεθάνει είχε αξιωθεί να δει. Βέβαια σαν ακοή μπροστά στη Δαμασκό που δεν άντυξε στο φως της Ιερότητας, στη λάμψη που τον κάλεσε για να μετανοήσει, αλλά και το σίγουρο που τον ανέβασε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Εγώ δεν χρειάζομαι καμία μαρτυρία, καμία απόδειξη λογική. Ο Απόστολος Παύλος μου είναι μάρτυρας μιας μεγάλης αλλαγής του μεγάλου εχθρού της πίστεώς μας, του Χριστού μας, του Φωνιά και του Διώκτη και του μετέπειτα σκεύους της εκλογής στα πέρατα της γης και του ανθρώπου που λαχταρούσε να δει στη συνέχεια τον Χριστό στην άλλη ζωή. Επιθυμώ λοιπόν, λέει, να αναλύσω. Γιατί θα είμαι μαζί με τον Χριστό. Να πάει κοντά στη δόξα του Ιησού Χριστού μας. Εμείς ερχόμαστε τώρα να ζήσουμε την ημέρα τη μεθαυριανή της αναλήψεως. Σημαίνει ανάγκη, το ξέρετε, αυτό σημαίνει το ανέβασμα, το πάσιμο της δικής μας φύσης, της ανθρώπινης, και το ανέβασμα της θεοποιημένης πια της ανθρώπινης φύσης, στα μέτρα της Θείας Δόξας, στα μέτρα της Θείας Δόξας, ψηλά στον ουρανό. Αυτό σημαίνει ανάγκη. Και σημαίνει ακριβώς την προσδοκία μας να ακολουθήσουμε και εμείς τον ίδιο δρόμο που έκανε ο Κύριος μας. Να ανέβουμε δοξασμένοι στον ουρανό επάνω. Αυτό σημαίνει ανάληψη. Ανάληψη λοιπόν, χωρίς πρόγευση της αναλύσεως, αδελφή μου το λέω και το πράγμα, χωρίς πρόγευση του θανάτου του Χριστού και του παθών του Χριστού και της Αναστάσεως του Χριστού, δεν γίνεται δυνατό. Ποια ανάληψη να μας περιμένει χωρίς εμείς να ακολουθήσουμε και τα υπόλοιπα μέτρα που μας προέγραψε και μας καθόρισε ο ίδιος ο Κύριος μας μέσα στο καταστατικό του, το Ιερό και Άγιο, την Καινή Διαθήκη. Οι μαθητές του Χριστού
κατέγραψαν τι να κάνουν οι κάμερες οι ανθρώπινες που καταγράφουν μόνο τα ανθρώπινα. Κατέγραψαν τις δικές τους κάμερες του Αγίου Πνεύματος, την άνοδο του Χριστού και την περιγράφουν. Αλλά εμείς απλώς ακούμε και βλέπουμε την Αγία Γραφή τα γράμματα, ακούμε ότι τα διαβάζει κάποιος άλλος, πώς ανέβηκε ο Χριστός στον ουρανό. Αγιαζόμαστε σίγουρα, αλλά δεν έχουμε τις κάμερες που είχαν οι Άγιοι Απόστολοι και έβλεπαν το γεγονός της αναγνώσεως. Για να μας λέει ότι ανέβη, θα τα ακούσουμε, της αναγνώσεως. Θα γίνει η είσοδος του Ευαγγελίου, όπως γίνεται, θα έρθει μπροστά στην ωραία πύλη με το Άγιο και το Ευαγγέλιο ο Διάκος, και εκεί θα είναι βέβαια ιερείς και δεσπότης, αφού έχουν πανηγύρι, και θα ακούσουμε ακριβώς αυτό το ανέβασμα και αυτή τη φωνή που την άκουσε ζωντανή ο Δαβίδ. Ανέβη ο Θεός σε έναν λαγμό εν φωνής άκριβος. Φανταστείτε τώρα, ευχόμαστε στη θέση να έχουμε την ψυχή μας αγία, να νιώθει συγκινήσεις τέτοια στην ώρα εκείνη και να την παρουσία του Χριστού ζωντανή. Πόσο διαφορετικά νιώθει ο άνθρωπος από το να πάει στην εκκλησία σαν στήλη άρατος για επιτελέσεις κάποια συνήθεια που την κάνει ο κόσμος ο πόλης. Συνήθεια. Και όχι να πεις, Χριστέ μου, αυτό με περιμένει και εμένα. Και εγώ δεν σε αγαπάω. Ας κάνουμε την ευχή μας και την προσευχή μας στον Θεό να μας τα ανοίξει τα ματάκια, να μας δώσει Πνεύμα Άγιο, γιατί αυτό μας περιμένει σε όλη μας τη ζωή, αλλά και αυτή τη μεγάλη γιορτή θα τιμήσουμε μετά από 10 μέρες από την ανάληψη του Χριστού μας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίρρηση ότι το έχουμε το μεγάλο εκείνο δώρο, το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό μας βοηθάει στην αλλαγή, τη μία και μοναδική, στην αλλαγή. Για να φτάσουμε, αν προσέξουμε, λέει όπως σας πω, σε ένα σημείο ότι λέγει η Αγία Γραφή ότι εμείς οι χριστιανοί, εφόσον κάνουμε την προσπάθειά μας με αυτή τη μικρή πρόθεση που έχουμε για να πλησιάζουμε μέρα με τη μέρα, μέρα με τη μέρα το Χριστό, αλλάζουμε. Βέβαια, ευτυχώς που το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν αντέχουν τα μάτια μας, και φτάνουμε, λέει, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και μας καλέσει ο Χριστός, αλλαγμένοι στα μέτρα του Ιησού Χριστού. Εις άνδρα τέλειο, λέει. Το λέει Γραφή. Όχι, ο Χριστός μας ήταν τέλειος. Εμείς φτάνουμε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτό μας αλλάζει εσωτερικά, το χωνεύσουμε πολύ καλά εκείνο, φτάνουμε στα μέτρα του Ιησού Χριστού. Θέλω να το προσέξουμε αυτό το πράγμα και όλα αυτά, για το Αγίου Πνεύματος, για το Αγίου. Έχουμε λοιπόν δώρο και ένα και μοναδικό και ανεπανάληπτο. Βέβαια, το Άγιο Πνεύμα που μας καθαρίζει και μας φωτίζει πικραίνεται πολλές φορές κατά την πορεία της ζωής μας.
και καθημερινά και πολλές φορές και την ίδια ώρα που δεν έχω. Και λέγω, τι κρίνετε, γιατί δεν μπορεί όταν εμείς αμαρτάνουμε αυτό το Άγιο Πνεύμα που του υπάρχει πρόσωπος όρος να σταθεί. Χρειάζεται να είναι καθαρό. Γιατί σε Αγίους λέει η Γραφή αναπάβει ο Κύριος και εκεί αναπάβει την πνεύμα του Άγιου. Λέει ο προφήτης Δαβίδ ότι διερτάται ο Χριστός. Πού να στείλω το πνεύμα μου το Άγιο, να το δώσω λέει, στο δούλο μου το Δαβίδ που είναι πράος και ήρεμος και ήσυχος και ταπεινός την καρδία λέει μέσα. Και εκεί αναπάβεται και εκεί μένει το πνεύμα του Άγιου και εκεί μένει και ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Σε ένα τέτοιο χώρο λοιπόν που μένει η Αγία Τριάδα σημειώνεται η αλλαγή που αναφέραμε προηγουμένως. Η αλλαγή που σημαίνει θεοποίηση και του σώματος του ανθρώπου, που πρόκειται και αυτό να δοξαστεί. Είναι αλήθεια ότι εμείς που ζούμε στον αιώνα αυτό, πικραίνουμε τον Κύριό μας, ότι μολύνουμε τα μάτια μας, ότι πολλές φορές και ο άγγελός μας που είναι προστάτης και φύλακάς μας και αυτός δεν αντέχει να δει το θέαμα στο οποίο σύρουμε εμείς τον εαυτό μας από τις αμαρτίες μας. Και να είστε σίγουροι, έχει συμβεί καμιά φορά να γλιτώσει με αποβέβαιο θάνατο κάποιες στιγμές. Έτσι μας όλοι ο άγγελός μας από στιγμές καταγγελίσματος ψυχικού δεν μας αφήνει να καταγγελίσουμε εντελώς και τότε θα λέγαμε, θα δούμε αν είμαστε εύκολοι στην κατάκριση του άλλου. Που είμαστε εύκολοι να πούμε, κοίταξε αυτός, είναι και παπάς, είναι και δεσπότης, κοίταξε πως αμαρτάει, κοίταξε τι κάνει. Αν ο Κύριος μας και ο Άγγελος που έχουμε σαν φύλακα δίπλα μας δεν μας φύλαγε από τηλεοπτικό καταγγείλισμα και πτώση, άλλοι θα λέγανε για μας πολύ πικρόχαρα λόγια, δεν θα τα ακούσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δρόμος της Βασιλείας του Θεού και δρόμος αλλαγής, ο δρόμος που λαλούν τα χείλη τα πικρά και τα δόλια, τα χείλη της κατάκρισης. Δεν θα δούμε ποτέ τον Κύριο να κατακρίνει κανένα. Αντίθετα, θα τον ακούσουμε να λέει, δεν ήρθα για να κρίνω. Το να κρίνω εδώ σημαίνει για να δικάσω. Ήρθα γιατί έχω την χαρά του. Για να σώσω. Για έτσι λέει κάτι μέσα. Ού κύρθω κρίνε, αλλά σώσε. Εμείς τι είμαστε Χριστοί, που αναλαμβάνουμε ο έργο κρίσεως του αδελφού μας. Να το σώσουμε έχουμε υποχρέωση. Κρίσεις είναι μόνο του Χριστού, μόνο του. Στη δεύτερη παρουσία. Ναι, στη δεύτερη παρουσία, εκεί ανοιχτή. Θα ήθελα να σταθούμε σε σημεία που έχει σταθεί και ο Απόστολος Παύλος. Και όλοι οι Άγιοι του Θεού πλην του Ιησού Χριστού. Εκεί που καλούμεθα όλοι μας να σταθούμε σοβαρά και να σκεφτόμαστε και την ημέρα πολλές φορές
είναι το εξής. Λέγω, μόνο ο Χριστός δεν στάθηκε σε αυτό το σημείο. Όλοι οι προφήτες, όλοι οι Απόστολοι, όλοι οι Άγιοι και ο Παύλος, ο Απόστολος, στάθηκαν και σοβαρά έκριναν και σκέφτηκαν ποιος. Γράφει λοιπόν σε ένα σημείο τα εξής ο Απόστολος Παύλος. Είμεν γάρ ποτέ, είμεν γάρ ποτέ, είμαστε κάποτε, είμαστε κάποτε. Και άλλη μια φορά για να μας βγει αυτό, είμαστε κάποτε. Ανόητη, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες επιθυμίες ποικίλες. Να το εξηγήσω, αν την καταλαβαίνετε. Κάποτε είμαστε εμείς ανόητοι, δεν χρειάζεται εξηγία στη λέξη, απειθείς ανυπάκοοι, τα σημαίνει ανυπάκοοι, μέσα στην πλάνη, πλανόμενοι, δουλεύοντες επιθυμίες ποικίλες. Και δουλεύαμε σαν δούλοι και σκλάβοι, κάτω από ένα τύρανο, από ένα σωρό επιθυμίες. Από ένα σωρό επιθυμίες. Έτσι είμαστε, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία εφάνηκε σωτήρως ημών Θεού, όταν όμως φάνηκε η μεγάλη Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Θεού, σωτήρω μας Ιησού Χριστού, ούκαι ξέργων των εδικαιοσύνη όταν επιείσαμε. Όταν λέει φάνηκε ο Χριστός μας με την φιλανθρωπία του, όχι βέβαια για να κάνει κάποια έργα γεμάτα από αρετή, αλλά κατά του αυτού έλεγον, αλλά σύμφωνα με τη δική του εσπλαγνία και το έργο, μας έσωσε. Μας έσωσε. Κάποτε το παραλαμβάνω. Είμαστε ανόητοι, γεμάτοι λιπακοή, γεμάτοι χρονιά. Τώρα είμαστε σωσμένοι από το έλεος και την αγάπη του Θεού. Πώς μας έσωσε ο Κύριος μας? Δια του λουτρού της παλιγενεσίας. Με το βάθισμα. Αυτό είναι το λουτρό της αλλαγής μας. Και της ανακαινώσεως. Το λουτρό που μας κάνει καινούριους. Δια του Αγίου Πνεύματος. Και ερχόμαστε, Δημήτρη, τώρα σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μη πλανάστε, παραγγείλει το Άγιο Πνεύμα σε όλους και σε όλες τις εποχές. Μη πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε ασενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε δίδωρη, ούτε άρπαγες βασιλεία Θεού κληρονομήσους. Θα μαζέψουμε, να τα μαζέψουμε, να τα δούμε λιγάκι, να τα δούμε, δεν απαντά ο καθένας από την πλευρά. Ας τα βάλει σε καθένα την μπροστά και ας κοιτάξει και αν βρει ενοχή, ας πει ελέησον ο Θεός κατ' ωμέγα ελέος. Αλλά για μας αδελφοί μου,
που πληθήκαμε με το Άγιο Βάπτισμα, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά δικαιώθητε. Με το Άγιο Βάπτισμα λέει, αποπληθήκατε, πληθήκατε το παραπάνω. Αγιαστήκατε, δικαιωθήκατε. Εν ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν πνεύματι και με το Άγιο Πνεύμα του Θεού μας. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη, επαναλαμβάνω, που πραγματοποιεί τη δική μας αλλαγή. Εκείνη που φέρνει μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο, τη δική μας τελείωση σε άνδρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα ήθελα να σταθώ και στο εξής σημείο και να τα προσέξουμε. Γονατίζουμε και προσευχόμαστε. Και λέμε στην προσευχή μας το Πάτερ ημών. Ξέρετε ότι δεν το λέγαμε ποτέ το Πάτερ ημών με τα χείλια μας, αν δεν υπήρχε η παρακίνηση και φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει μέσα μας αυτή η δύναμη, η θεϊκιά και την κατοικία μέσα μας το Αγίο Πνεύμα, που μας παρακινεί να φωνάζουμε τον Πατέρα μας, τον λέμε Πάτερ ημών ο εν εις ουρανείς. Ο Απόστολος Παύλος το λέει πάρα πολύ καθαρά. Τι λέγει, ακούστε το. Ότι δε εστέ ιή, το ότι είστε παιδιά του Θεού, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού. Επειδή είστε παιδιά του Θεού, έστειλε ο Χριστός, ο Πατέρας, το πνεύμα του Υιού του. Το ίδιο και πνεύμα που και ο Κυριός μας το είχε και το έχει. Εις τας καρδίας ημών, και αυτό κατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές μας. Και φωνάζει, κράζει λέει το Πνεύμα του Άγιου. Τι κράζει, Αβά ο Πατήρ. Του φωνάζουμε τον Πατέρα μας που θα δημιουργήσει τον κόσμο, Αβά, Πατέρα μας. Δεν θα είχαμε σε καμιά περίπτωση τη δύναμη να φωνάξουμε τον Πατέρα μας και Κύριό μας τον Πατέρα μας. Το Άγιο Πνεύμα έκανε την παρουσία σε όλες τις γενικά τις εποχές και στους προφήτες. Και από τη δημιουργία του κόσμου το Άγιο Πνεύμα πήρε την πρώτη θέση και βάστηξε και συντηρούσε στη ζωή όλα τα όντα και συντηρεί στη ζωή όλα τα όντα. Και τα άξινα όντα διατηρούνται στη ζωή από το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο είναι που με την παρουσία του, άμα αρθεί το Άγιο Πνεύμα, άμα πει ο Θεός παίρνω το Άγιο Πνεύμα, αμέσως γίνεται νεκροταφείο η γη. Νεκροταφείο η γη αμέσως. Θέλετε ένα παράδειγμα, να το πω αμέσως ένα παράδειγμα. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αφού είχε κατρακυλήσει η ανθρωπότητα μέσα στην αμαρτία, χωρίς να υπάρχει επιστροφής γνάρι, ο Θεός αποφάσισε να πάρει το Άγιο Πνεύμα του από τη γη. Είδε, λέει, η Αγία Γραφή το λέει αυτό, ότι οι άνθρωποι είχαν γίνει σάρκινοι. Εμείς είμαστε πλασμένοι από ψυχή και σώμα. Δεν έβλεπε ο Θεός καθόλου να υπάρχει ζωντανή μέσα του η ψυχή από κανένα έργο καλό. Αντίθετα ήταν πεθαμένη η ψυχή και τη ζούσαν οι άνθρωποι και ακόμη ότι είχαν επιδοθεί στην υπηρεσία
της σάρκας. Και τότε ο Θεός είπε, ου μη καταμείνει το πνεύμα μου εν αυτής. Το Άγιο μου πνεύμα δεν θα μείνει πλέον σε αυτούς. Και το πήρε το πνεύμα το Άγιο και αμέσως έγινε ο κατακτισμός. Και δεν έμεινε ζωή καμία άλλη παρά εκείνη που ο Θεός είχε κανονίσει. Η οικογένεια του, του Λόε και ό,τι ο Θεός του είχε ορίσει να εισαγάγει μέσα στην Κυβωτό για να ζήσει. Αυτοί ήσαν με πνεύμα Άγιο και αυτοί παρέμειναν. Όλοι οι άλλοι που δεν είχαν ίχνος Αγίου Πνεύματος δια του κατακτισμού επνίγησαν. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής. Δεν θα αφήσω το Άγιο Πνεύμα μου σε αυτούς. Αυτό γράφει η Αγία Γραφή. Σήμερα βέβαια εμείς ζούμε και τη δόξα του Θεού υπάρχει το πνεύμα, υπάρχουν και ψυχές Άγιες. Δεν έχουν εκλείψει ακόμα οι Άγιες ψυχές από την παρουσία, από τη γη αυτή που ζούμε. Μιλάμε για ζωντανές παρουσίες Αγίου Πνεύματος, δυνατά παραστήματα Αγίου Πνευματικά που λένε Κύριε Έλεος, στείλε το λεό σου, πάρε από πάνω την οργή που εμείς έχουμε φτιάξει οι ίδιοι, δεν είναι δική σου η οργή, δική μας είναι η οργή. Η οργή ανήκει σε εμάς, στο Θεό για αγάπη. Όταν κάνουμε έργα βρώμικα είναι έργα οργής. Εμείς καταστρεφόμαστε με τα έργα αυτά. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα για το οποίο μιλάμε και θα το δούμε ζωντανά με τον Τροπάρη την ημέρα του Πεντηκοστής, κάτι πάρα πολύ ζωντανά Τροπάρη την ημέρα αυτή που λιώνει και υπερακτώνει τη ψυχή του ανθρώπου, είναι πολύ κρίμα δηλαδή που άλλοι άνθρωποι δεν κάθεται να μελετήσουν αυτά τα Άγια Τροπάρια. Η Εκκλησία προετοιμάζει για να κοινωνήσει ο άνθρωπος την ημέρα αυτή το τροπαριά της. Εκεί θα δει ο άνθρωπος το τι συνέπειες είχε ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος. Πού βρισκότανε, πώς κατέβηκε το Αγίο Πνεύμα, τι έκανε οι Απόστολοι, τι ήσαν οι Απόστολοι πριν την ερχομό του Αγίου Πνεύματος κλπ. Και θα πει, άρα με τη ζωή του Χριστού είμαι προορισμένος να ζήσω ζωντανά στη ζωή αυτή και να ζήσω στη συνέχεια στη δόξα του Θεού. Δεν είναι δικό μας το έργο αυτό, είναι του Θεού το έργο και εκεί θα αποδίδουμε τα καλά όλα. Σε εμάς μόνο τα κακά. Θα ήθελα αδελφοί μου, πριν τελειώσω και να κλείσουμε και σήμερα την φωνή του Θεού την περίοδο αυτή την ηλικιά την όμορφη που περάσαμε. Εγώ οφείλω να σας πω χίλια ευχαριστώ γιατί εξαιτίας σας ζω. Το λέω και το πράγμα για το εξής λόγο. Γιατί με συγκρατείτε το ότι θα έρθω εδώ να σας κάνω ανάξια το δάσκαλο, κάτι θα μελετήσω, κάποια προσευχή θα κάνω για αυτό το πράγμα και είναι μεγάλη μεγάλο συγκρατημός το θεωρώ βάση τον εγώ δώρο μεγάλο. Μεγάλη ωφέλεια. Ναι, πολύ μεγάλη ωφέλεια. Και εμείς φωτιζόμαστε κι εμείς. Γιατί και αδερφοποιούμαστε έτσι. Και εύχομαι και στον ουρανό να συναντηθούμε. Είναι τελικά αυτή η προσπάθεια εκεί αποβλέπει. Εύχομαι το Πνεύμα το Άγιο να μας φωτίζει, να μας δυναμώνει, να μας ενισχύει και στο τέλος ένα Αγίο Πνεύμα να φύγω εγώ σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή αγκάμωση όπως ο Θεός όσο αναφέρει πάλι πολλά. Καλά και πες κάτι πριν κλείσουμε καλά καλά. Μάλιστα, το θέμα σήμερα ήταν για την ανάληψη. Βλέπουμε ότι, ότι ο Κύριος με ποιο τρόπο ήρθε στη γη, τι πέρασε, τι τράβηξε και με ποια δόξα θέλει. Και τα τελευταία του λόγια
Ακούγονται. Λέει, με αυτή τη δόξα που φεύγω, θα ξαναέρθω. Θα ξαναέρθω. Όχι για να σώσω, για να κρίνω. Λοιπόν, και βλέπουμε και εμείς ακριβώς τον καθρέφτη, όπως είπες, παραστατικά, ότι η Αγία Γραφή είναι ένας καθρέφτης της ψυχής. Και άμα θα δούμε και εμείς την ανάληψη, θα δούμε πώς γεννηθήκαμε, την πορεία μας, που πηγαίνουμε, τι κάνουμε και πού πρέπει να πάμε, μας περιμένει δόξα. Αυτή τη δόξα πρέπει, όπως είπε πολύ σωστά, να γονατίσουμε, να παρακαλέσουμε και εν ανάγκη να πούμε οπωσδήποτε, πρέπει να το πούμε, εφόσον το λέγανε οι Απόστολοι. Κύριε, πρόσθεσε εμείς πίστη για να μπορούμε να κάνουμε το έργο της σωτηρίας. Γιατί? Και τελειώνω με μία λέξη. Άνθρωπος τι έχει να δώσει για να κερδίσει την ψυχή του. Τίποτα. Χρήστο, έχεις κάτι και εσύ? Είναι όλα συγκληρωμένα τόσο πολύ ωραία. Μένουν κατάπληκτες. Ο άλλος αδελφός πίσω κάτι δεν είναι πάλι. Τι να πει. Έτσι, εσύ. Ο πρώτας αδελφός τίποτα. Ο Κύριος μαζί μας. Χριστός Ανέστη, καλή ανάληψη, καλή Πεντηκοστή και θα τα βάλουμε στην Εκκλησία. Εκεί πια είναι η μεγαλύτερη αντάμωση που υπάρχει. Τι μπορεί να το πω. Θα το δω.
Και στο επαγγελματικό μα, στο κοινό 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 μα, στο κ